Καλησπέρα συνδημότες, φίλοι. Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν. Η Δημοτική Αρχή σήμερα προκάλεσε αυτή τη συγκέντρωση προκειμένου να κάνει ενώπιον των δημοτών δημόσιο απολογισμό. Αυτό και μόνο αυτό δείχνει τη διαφορετική φιλοσοφία που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Να απολογηθεί μπροστά στους δημότες και να δεχτεί δημόσια κριτική για το έργο της. Με τον Δήμαρχο γνωριζόμαστε εδώ και 30 χρόνια. Εφημερεύουμε μαζί στον Άγιο Ανδρέα, δύσκολα χρόνια, εφημερίες ζόρικες. Δεν θα μιλήσω για τον Κώστα, για το τι είναι ως γιατρός, ως άνθρωπος και ως αγωνιστής, γιατί ξέρω ότι δεν του αρέσουν τα εγκόμια και ξέρω επίσης ότι ο καθένας από εσάς έχει να πει περισσότερα. Ήδη οι πολίτες τον γνωρίζουν. Η Λαϊκή Συσπήρωση επέλεξε τον Κώστα Πελετίδη για υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος είχε θητεύσει ως δημοτικός σύμβουλος για χρόνια και είχε τεράστια εμπειρία στα δημοτικά πράγματα. Το επόμενο βήμα της Λαϊκής Συσπήρωσης ήταν πολύ σημαντικό. Να επιλεγεί ένα δημοτικό συμβούλιο με τις ίδιες αρχές και αξίες, με θέληση για προσφορά, με ανιδιοτέλεια και πάθος για την πόλη. Και το εγχείρημα πέτυχε. Θα το αποδείξει ο απολογισμός που θα πει μετά ο Δήμαρχος και επίσης το αποδεικνύει περίτρανα το πάθος και το επίπεδο της αντιπαράθεσης των άλλων παρατάξεων. Όσο περισσότερο βλέπουν τα επιτεύγματα του Δήμου να μεγαλώνουν, τόσο ο φόβος της ήττας τους κάνει να γίνονται πιο επιθετικοί και πιο χαμηλοί. Πρέπει λοιπόν να τονιστεί εκτός όλων των άλλων ότι τα έργα που γίνονται, το είπαν και άλλοι, ότι γίνονται μόνο με καθαρές διαδικασίες, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, και με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων. Όμως δεν είναι μόνο τα έργα. Είναι και το κοινωνικό έργο που θα σας το πει μετά ο Δήμαρχος, το οποίο και το γνωρίζετε και είναι τεράστιο. Όμως εξίσου σημαντικό είναι η διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή για τη λύση των μεγάλων προβλημάτων κινητοποίησε τους πολίτες. Τους έβγαλε στο προσκήνιο των εξελίξεων. Τους έδειξε ότι τα μεγάλα προβλήματα δεν γίνονται με ανάθεση, αλλά με τους μαζικούς αγώνες. Αγαπητοί φίλοι, σε λίγους μήνες έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι πολίτες θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία στη Δημοτική Αρχή να ολοκληρώσει το έργο της, να συνεχίσει να είναι για όλη τη χώρα ο φάρος της άλλης άποψης για το Δήμο. Με βάση αυτά και με γνώμονα το συμφέρον της πόλης, αποφάσισα να συστρατευτώ με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Να βοηθήσω ώστε να υπάρξει συνέχεια στο έργο της Δημοτικής Αρχής. Καλώ όλους τους πολίτες, πέρα από τις επιμέρους διαφωνίες, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Παραλήψεις, ατέλειες που πιθανόν να υπάρχουν, δεν λύνονται με την κριτική στο καφενείο. Λύνονται με συμπαράταξη και συμμετοχή. Το χρωστάμε στο λαό της Πάτρας. Το χρωστάμε στην πόλη που ζούμε.